μέσα από την καρδιά μας, αφού σήμερα η χάρη του Τιμίου Σταυρού, και ποιος ξέρει για ποιο λόγο, κάποιος λόγος υπάρχει. Δεν είναι βέβαια το ίδιο όταν είναι για προσκύνημα ή όταν ο Τίμιος Σταυρός ακουμπάει πάνω στο σώμα του ανθρώπου, γιατί όταν ακουμπάει στο σώμα του ανθρώπου ο Τίμιος Σταυρός, δείχνει ακριβώς που είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που έχουν ζητήσει τη βοήθεια του Τιμίου Σταυρού, πού βρίσκεται και πού φωλιάζει ένα μικρόβιο που δεν μπορούν να βρούνε. Και θυμάμαι παλαιότερα, όταν με κάλεσαν τον Τίμιο Σταυρό στο νοσοκομείο παιδών και παρουσία των γιατρών αλλά και των ανθρώπων αυτών, ο Τίμιος Σταυρός οδηγήθηκε ακριβώς στο πόδι των ανθρώπων, της κοπέλας αυτής, της Αγγελικής, ακριβώς στον αστράγαλο του ποδιού, με πολύ άσχημη ασθένεια, και στάθηκε όρθιος παρουσία των γιατρών και παρουσία των ανθρώπων αυτών, και όταν σήκωσε, γιατί ήταν σηκωμένο το πόδι της κοπέλας, γιατί δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει πλέον, και σήκωσε το πόδι της πιο ψηλά και το κατέβασε κάτω, ο Τίμιος Σταυρός είχε κολλήσει, γιατί είναι βαρύς. Το ασήμι αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ και είχε κολλήσει με τη σάρκα του παιδιού. Είπα στο γιατρό, ψάξετε εδώ που έδειξε η χάρη του Σταυρού και θα βρείτε το πρόβλημα, και έτσι και έγινε. Και τώρα είναι ένα κορίτσι 23 χρονών, 24, ένα πανέμορφο κορίτσι που ξεπέρασε την πιο δύσκολη ασθένεια, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και έρχεται στην εκκλησία μας όταν έχει το χρόνο για να με κοιτάξει μέσα στα μάτια και να δακρύσει, και εγώ να την κοιτάξω και να δω στο πρόσωπό της την ελπίδα αλλά και το θαύμα του Τιμίου Σταυρού. Αν απαριθμίσουμε τα θαύματα τα οποία έκανε τότε, πριν γίνει γνωστή η φήμη του, τότε είναι άπειρα και θαυμαστά πολύ ακόμα περισσότερο από αυτά τα οποία έχει κάνει τώρα, γιατί τότε ήταν παρουσία των γιατρών και μέσα στο νοσοκομείο παιδών, και το ένα παιδί μετά το άλλο γινόταν καλά.